Η ψηλή δεν είναι μεγάλη. Είναι 16%. Έχει πέσει στο 15,8, διότι έχουν συμπεριληφθεί και οι ορονιστοί. Ναι. Για κάθε 100 ευρώ που αμείβεται ένας άντρας, η γυναίκα αμείβεται 84,2 ευρώ. Διότι η γυναίκα μένει πίσω. Μένει πίσω διότι υπάρχει αυτή η αφανής εργασία της γυναίκας. Ασχολείται το 12ωρο της. Όταν η γυναίκα αποφασίσει να κάνει οικογένεια, τότε υποχρεωτικά πρέπει να πάρει τους 4-5 μήνες για να μείνει στο παιδί της. Οπότε μένει πίσω και από προαγωγές, μένει πίσω και στη σταδιοδρομία της γενικά, μένει πίσω και από το να προχωρά σε σεμινάρια, να... μένει πίσω ουσιαστικά. Και ξεκινά από την μητρότητα αυτό το θέμα και μαζί με όλα τα υπόλοιπα, επιπλέον αρμοδιότητες. Επιπλέον αρμοδιότητες, έχουν υιοθετήσει νομοθεσίες, νομοσχέδια. Αναγκαστήκαμε ουσιαστικά για να είμαστε, να αρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και τίποτα δεν έγινε. Όλα αυτά έγιναν διότι μας έχουν επιβληθεί. Αλλά δεν εφαρμόζονται. Μας έχουν επιβληθεί να το κάνουμε. Δεν ήρθε από τη βάση αυτό. Ότι πραγματικά η κυπριακή πραγματικότητα έπρεπε να γίνουν έτσι. Αναγκαστήκαμε να. Ωραία, οι γυναίκες, δηλαδή, μας να το θέσουμε επιβάλει. Διαφορετικά. Οι γυναίκες που είναι στη δουλειά τους, τι μπορούν να κάνουν για να διεκδικούν και να μπαίνει στο περιθώριο αυτή η αδικία. Καταρχήν πρέπει να μάσουν για την νομοθεσία. Να τη μάθουν. Τι προνοεί η νομοθεσία. Ναι. Να μάθουν τα δικαιώματά τους. Και μετά πλέον είναι θέμα της πολιτείας που πρέπει να βλέπει όλες τα νομοσχέδια, όλες τις εισηγήσεις, είτε αφορά την οικονομία, είτε αφορά την πολιτική, να τα βλέπει οριζόντια και να συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων μέσα, να έχει υπόψη πάντα την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν όμως και επαγγέλματα που συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, σωστά. Να αμείβονται οι γυναίκες καλά και να είναι πιο χαμηλή μισθή των αντρών. Δεν είναι ο κανόνας αυτός. Εντάξει, μπορεί, αν το δεις στο σύνολο, να υπάρχει αυτό το χάσμα αμοιβών, σωστά. Όμως υπάρχουν και εταιρείες που κάλλιστα μπορούν να έχουν τις γυναίκες εκεί που πραγματικά τους αξίζει. Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Σίγουρα. Απλά για να μην τα μηδενίζουμε όλα και να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο σπίτι. Αλλά σήμερα η γυναίκα στην Κύπρο το 2016 πρέπει να εργαστεί 43 ημέρες το χρόνο, εργάσιμες ημέρες περισσότερο, για να έχει το ίδιο εισόδημα με έναν άντρα. Μιλούμε για ίση αξία εργασία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στον ίδιο εργοδότη. Κυρία Καμίτση, οι γυναίκες διεκδικούν, παλεύουν, φωνάζουν, διαμαρτύρονται. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια νομίζω όχι. Η ισότητα έχει επέλθει μέσω της νομοθεσίας. Το νομοθετικό πλαίσιο είναι εκεί. Εφαρμόζεται όμως. Αυτό θα ήθελα να διευκρινίσω. Οπότε δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των φύλων στην νομοθεσία. Υπάρχει όμως μία ανισότητα. Η ανισότητα εδώ δεν φαίνεται ότι την εφαρμόζουν οι γυναίκες. Νομίζω δεν γνωρίζουν καν πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την ανισότητα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι υπάρχουν τρεις μηχανισμοί. Ο ένας είναι οι γυναίκες να προσφύγουν στα δικαστήρια, το οποίο δυστυχώς γίνεται σε πάρα πολύ μειωμένο βαθμό και μάλιστα εκείνα ζητούν και αποζημιώσεις. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι να γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Εργασίας. Και να τα αναλάβει, να τα διαχειριστεί και να εξετάσει την καταγγελία. Ναι, μάλιστα. Διάφοροι επιτρόποι του Υπουργείου θα πάνε να εξετάσουν την καταγγελία. Και ο τρίτος είναι να γίνει καταγγελία στην Επίτροπο Διοικήσεως, όπου εκεί υπάρχει μια ιεραρχή ισότητας, η οποία επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων. Οπότε υπάρχουν τρεις ξεχωριστοί μηχανισμοί που θα μπορούσε μια γυναίκα να αποταθεί. Και οι μηχανισμοί αυτοί δουλεύουν, δηλαδή μέσα σε περιθώρια σύντομα, δηλαδή μέσα σε 5, 10, 15 μέρες θα το ελέγξουν και θα έρθουν να πούν έχετε δίκιο, έχετε άδικο. Είναι όχι. Αυτή η γραφειοκρατία της Κύπρου που κρατά μήνες. Ναι, βέβαια. Δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τομέα, βέβαια. Μάλιστα. Και τι άλλες επιλογές έχουν οι γυναίκες? Είναι αυτά τα όπλα που έχουν και πρέπει να τα εκμεταλλευτούν αμέσως. Αυτά τα τρία είναι τα όπλα που έχουν βάσει και της νομοθεσίας και των κανονισμών να μπορούν να προσφύγουν. Τα οποία μπορούν να έχουν στα χέρια τους. Και δουλεύουν σωστά αυτά τα σώματα και μπορούν να δώσουν λύσεις. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν προσφεύγουν εκεί και κανείς δεν ανταποκρίνεται και κανείς δεν δίνει λύσεις, ποιος ο λόγος να το κάνουν?
Σίγουρα, σίγουρα, αλλά αυτό θα είναι ένας, θα δημιουργήσουν κάποιον προηγούμενο. Δηλαδή, αν κάποιος προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπου εκεί θα ζητάς, όχι μόνο θα απαιτείς την συμμεταχείριση, αλλά θα απαιτείς και αποζημιώσεις. Οπότε, εκεί, αν υπάρχει δεδικασμένο και ήδη αρχίζουν τα δικαστήρια και εκδικάζουν και σε γρήγορο ρυθμό αυτές τις διαδικασίες τις δικαστικές, σίγουρα θα ακολουθήσουν και άλλες. Οπότε, πολλές γυναίκες, λίγο μπορούμε να πούμε ότι κρύβονται πίσω στο φόβο μήπως χάσουν τη δουλειά τους, μήπως δημιουργηθεί ένα αρνητικό κλίμα στο χώρο που εργάζονται κλπ. Οπότε είναι κάποιες φοβίες. Και πιστεύω η γυναίκα για να μπορέσει να προχωρήσει μπροστά. Και δεν μιλούμε για, όπως λένε, να διακρίνουμε, να υπάρχει πιο μεγάλη διάκριση προς όφελος της γυναίκας. Απλώς για να υπάρχει ισότητα. Εδώ θα πρέπει να υπάρχουν, νομίζω, κάποια πρότυπα που να μπορέσει να ακολουθήσει μια γυναίκα, για να πάρει και το θάρρος. Έχουμε πρότυπα στην Κύπρο. Να δημιουργήσουμε. Να δημιουργήσουμε. Άρα αυτός είναι ο στόχος σας. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Τι ακριβώς οργανώνεται, κυρία Παπαδοπούλου? Οργανώνουμε διάφορες δράσεις για να δώσουμε το μήνυμα. Ενημέρωσης πρώτα απ' όλα, ενημερώνουμε, και επίσης ευαισθητοποίηση. Έτσι, αύριο, μεταξύ 11 και 1 η ώρα, Παγκύπρια. Μάλιστα. Έχουμε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφων εκδηλώσεις, ειδικά για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γυναικών. Μάλιστα. Πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων. Να μάθουν, έρχονται σε αυτές τις εκδηλώσεις οι γυναίκες? Ή προτιμούν να μείνουν στο σπίτι? Όχι, όχι, έρχονται, αλλά δεν είναι μόνο για τις γυναίκες, είναι και για τους άντρες. Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους άντρες πίσω σε αυτήν την εκδήλωση. Όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Διότι το θέμα δεν είναι, πρέπει να υπάρξει. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Πρέπει να υπάρξει μια συμφιλίωση μεταξύ της οικογένειας και της εργασίας. Οι άντρες πρέπει να αντιληφθούν ότι πρέπει με τον ίδιο τρόπο να υπάρχει μια προσπάθεια ίσης συμμετοχής και των δύο φύλων, τόσο στην οικογένεια, αλλά και στην εργασία. Είναι σημαντικό. Συνήθως αυτό γίνεται. Δεν θέλω να νιώθετε πάντα αδικημένες. Αδικημένες, να σας πω κάποια άλλα στοιχεία. Να μας πείτε, ναι. Η διαφορά σύνταξης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μιλάω για την Κύπρο πάλι, αλλά και παγκόσμια, μην νομίζετε ότι πάμε. Για την Κύπρο, ναι, όντως. Ότι είμαστε καλύτεροι παγκόσμια. Είναι 34,8 η διαφορά σύνταξης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Γιατί ήταν οι αμοιβές εντελώς διαφορετικές. Ακριβώς, υπάρχει μια μεγάλη ψαλίδα. Όχι, αυτό για την συμμετοχή ενώ στην οικογένεια, με τα παιδιά, αρμοδιότητες και όλα αυτά. Είναι, ναι. Και θέμα πλέον νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει. Δηλαδή από την εποχή πριν κάποια 10, 20, 30 χρόνια. Έχει αλλάξει και τα δεδομένα δικά μας τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχει αλλάξει και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ναι. Που το πάνε είναι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών τόσο στην οικογένεια αλλά και στο σχολείο. Αυτά υπήρξαν αλλαγές. Αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε να τονιστεί στα αγόρια και στα κορίτσια ότι πρέπει να κάνουν τις επιλογές τους ανάλογα με το φύλο τους. Όχι, όχι. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και το άλλο, δεν είναι θέμα γνώσεων πλέον. Είναι στάση ζωής η ισότητα των φύλων. Μάλιστα. Αν το εμπεδώσουμε αυτό, αν το εμπεδώσουμε κερδίσαμε αυτό, το παιχνίδι. Κερδίσαμε το παιχνίδι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κλείνουμε. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω και να τονίσω ότι αυτός ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι ένας αγώνας αμυντικός. Είναι ένας αγώνας ανατρεπτικός. Να δημιουργηθεί μέσα στην κοινωνία ένα ευνοϊκό κλίμα, όπου οι γυναίκες να αντεπεξέλθουν και στο δύσκολο ρόλο που έχουν σαν μητέρες και για την οικογένεια, ο οποίος είναι ένας πολύ ιερός ρόλος. Και συνάμα να μπορέσει η κοινωνία να χρησιμοποιήσει αυτόν τον δυναμικό της γυναίκας, η οποία έχει όλες τις ικανότητες εξίσου με τον άντρα, να μπορέσει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας γίνει η αρχή από αύριο και κάθε μέρα να είναι αυτός ο στόχος σας.